Μαζί μας εδώ στο στούντιο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Κύριε Φαρμάκη, καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλησπέρα και καλή χρονιά σε εσάς, στους ακροατές, στους τηλεθεατές σας μάλλον και σε όλο τον κόσμο και να ευχηθώ, μιας και ακολουθώ ένα απόλυτα δυσάρεστο ρεπορτάζ. Ελπίζω να έχει αίσιο τέλος η περιπέτεια του συμπολίτη μας και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Μάλιστα. Κύριε Φαρμάκη, πριν από την Παρασκευή, την Πέμπτη μάλλον το απόγευμα, ανακοινώσατε τη νέα έτσι, ομάδα της Περιφερειακής Αρχής για αυτή τη θητεία, τη νέα θητεία, την οποία την εντολή σας την έδωσαν οι πολίτες Δυτικής Ελλάδας. Είδαμε νέα πρόσωπα. Νέα πρόσωπα, όχι νέα ηλικιακά, έτσι, για να μην το παίρνουμε με τις ηλικίες. Τα έχουμε ξαναπεί. Αυτά δεν έχει κανένα νόημα να λέμε αν είναι νέοι άνθρωποι μεγαλύτερη ηλικία, γιατί σιγά σιγά, κύριε Φαρμάκη, πάμε και εμείς αυτό εδώ. Μεγαλώνουμε και εμείς. Μεγαλώνουμε και εμείς. Το λέμε, έτσι. Έτσι ακριβώς. Οπότε νέα πρόσωπα. Νέα πρόσωπα και αυξήθηκαν και οι θεματικές αντιπεριφερίες. Αν το προσεγγίσει κανένας έτσι περισσότερο δημοσιογραφικά όπως το κάνετε εσείς, ναι, έχουμε ένα μείγμα νέων προσώπων στο κομμάτι των αντιπεριφερειών αλλά και των εντεταλμένων συμβούλων. Να σας πω ήδη ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν κι άλλες αρμοδιότητες ευθύνης όσον αφορά τους βοηθούς του Περιφερειάρχη σχετικά με συγκεκριμένα θέματα. Οπότε αυτό είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι πέραν της απόλυτης και ιερής υποχρέωσής τους αλλά και ρόλου τους ως Περιφερειακών Συμβούλων. Μην ξεχνάτε εδώ ότι ο ρόλος του Περιφερειακού Συμβούλου είναι ο άμεσα ανταποκρινόμενος στη λαϊκή εντολή. Ναι. Ως Περιφερειακοί Σύμβουλοι ψηφίζονται οι συνάδελφοι. Ως τέτοιοι είναι αιρετοί, ως τέτοιοι συμμετέχουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ως τέτοιοι ψηφίζουν για θέματα που άπτονται της καθημερινότητας αλλά και του μέλλοντος των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας. Από εκεί και πέρα οι ευθύνες έχουν να κάνουν με το πώς μπορεί κανείς και στην προκειμένη περίπτωση ο έχουν την ευθύνη, δηλαδή ο Περιφερειάρχης, να απαντήσει σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, με τη γραφειοκρατία. Είναι, ξέρετε, πάρα πολύ δύσκολο puzzle. Όχι όσον αφορά στα πρόσωπα, γιατί έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα η οποία είχα την τιμή να έχω στο πλάι μου και προεκλογικά και φυσικά μετά την ψήφο των συμπολιτών μας, έχω στο πλάι μου 27 συναδέλφους περιφερειακούς συμβούλους οι οποίοι πραγματικά τιμούν και θα τιμήσουν, είμαι βέβαιος, το ρόλο τους ως περιφερειακών συμβούλων. Θέλω να πιστεύω ότι θα ανταπεξέλθουν απόλυτα και στις ευθύνες που τους ανατέθηκαν με την προχθεσινή μου απόφαση. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία όλων μεταξύ τους, αλλά και αυτών με τους υπολείπους συναδέλφους τους που θα οριστούν ως εντεταλμένοι σύμβουλοι σε συγκεκριμένες θεματικές, νομίζω ότι θα αποτελέσει όλη αυτή η ομάδα μία ομάδα οποία θα οδηγήσει την περιφερειά μας στην επόμενη μέρα, βασιζόμενη φυσικά στα πάρα πολύ καλά βήματα που έγιναν την προηγούμενη περίοδο. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο και για ποιο λόγο αυξήθηκαν οι αντιπεριφερείες, οι θεματικές, γιατί υπάρχουν εξειδικευμένα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Κοιτάξτε, η άποψη η προσωπική μου είναι ότι και ακόμα περισσότερους να είχαμε θα ήταν ακόμα καλύτερα. Και ξέρετε γιατί. Γιατί οι θέσεις ευθύνης δεν είναι μια ανάγκη μοιράσματος ρόλων εξουσίας. Ναι. Η εξουσία είναι των πολιτών. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι η περιφέρεια και όσο κάθε βαθμός αυτοδιοίκησης αρχίζει και οριμάζει, έχει περισσότερες ανάγκες. Ο δεύτερος βαθμός λοιπόν που υπηρετώ και έχω την τιμή να υπηρετώ, δεν έχω υπηρετήσει κάτι άλλο στη ζωή μου όσον αφορά τα δημόσια πράγματα, τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης υπηρετώ και θα σας πω με τα λόγου γνώσεως ότι οι ανάγκες του αλλά και οι δυνατότητές του είναι χωρίς σταματημό. Άρα, όσο περισσότερα εργαλεία έχουμε στα χέρια μας για να δουλέψουμε, τότε τόσο καλύτερο είναι για την ίδια την διοίκηση και φυσικά εξ αυτής της αιτίας καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε και για το συμφέρον των πολιτών. Άρα δεν είναι θέμα περισσότερων θέσεων, ναι, με την έννοια των οφιτσίων όπως πολύ συχνά γίνεται ο δημόσιος διάλογος. Οι θέσεις αυτές είναι ρόλοι. Είναι ρόλοι που καλούνται κάθε ένας από αυτούς να υπηρετήσει ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε προβλήματα. Άλλη επικαλύψεων αρμοδιοτήτων, συγκεκριμένων project αναπτυξιακών, ναι, ή άλλων που θα κληθούμε να φέρουμε σε πέρας. Αντιλαμβάνεστε ότι οι ανάγκες λοιπόν, αλλά και οι δυνατότητες της περιφερειάς μας, είναι πάρα πολλές.
Πολύ να θα ήθελα να σας λέω ότι να μπορούσα να έχω και άλλες θεματικές αντιπεριφέρειες. Ναι, να μείνουμε στις δυνατότητες. Τελικά έχει δυνατότητες η αιρετή περιφέρεια? Φυσικά και έχει. Και φυσικά και έχει κάθε οργανισμός ο οποίος αντλεί την όποια εντολή του, παύλα δύναμή του, παύλα εξουσία, όπως θέλετε ναι. πείτε το, από τη λαϊκή εντολή. Μιλάμε για έναν βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης για τον οποίο καλούνται και ψηφίζουν, άρα αποφασίζουν, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή είναι η δύναμη του ίδιου του βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι η δύναμη του φαρμάκι. Ποιος είναι? Είναι όλη αυτή η δύναμη των πολιτών που προσέρχονται στις κάλπες και μαζικά δείχνουν την εμπιστοσύνη τους. Από εκεί προκύπτουν όλα. Συν η θεσμική θωράκιση του δεύτερου βαθμού που έχει να κάνει με την γνωστή σε όλους μας συζήτηση περιφερειακής διακυβέρνησης και όλων αυτών που πραγματικά θα χειραφετήσουν αυτόν τον θεσμό. Ίσως σας μιλάω λίγο θεωρητικά σε αυτή την φάση, θα σας πω όμως ότι έχει πολύ ουσία αυτό που λέω. Είναι τεράστια η ανάγκη να καταλάβουμε ότι ένας θεσμός που τον στηρίζει δια της ψήφου αυτός ο αριθμός των συμπολιτών μας, δεν μπορεί να του συμπεριφερόμαστε εμείς οι ίδιοι που τον υπηρετούμε, αλλά και η ίδια η κεντρική εξουσία, σαν να είναι μια κοινότητα ή κάτι άλλο που είχαμε στο παρελθόν. Μιλάμε για τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει σοβαρές αρμοδιότητες, αλλά κυρίως και προεχόντως σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις. Και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε. Μάλιστα. Από τους ανθρώπους που τοποθετήθηκαν σε αυτές τις θέσεις, τι είναι αυτό που ζητάτε εσείς? Νομίζω σχηματικά τα είπα όλα στην πρώτη μου και νομίζω τα είπα όλα. Προφανώς έχουμε πολλά να πούμε. Αλλά σίγουρα δόθηκε το σημείο το οποίο είναι και για μας τους ίδιους πρόκληση, αλλά φυσικά είναι και το σύνθημά μας και ο τρόπος που επικοινωνούμε με τους πολίτες. Πιο γρήγορα, πιο δυνατά, πιο ψηλά. Αυτό μας ζητήσανε οι συμπολίτες μας. Έτσι μεταφράζω το εκλογικό αποτέλεσμα του προηγούμενου Οκτωβρίου, αλλά έτσι θεωρώ ότι πρέπει να το πάρουμε αυτό το σύνθημα και να το κάνουμε εντολή των πολιτών προς εμάς. Είναι προφανές ότι η προηγούμενη θητεία έδειξε κάποια καλά στοιχεία που επιβραβεύτηκαν από τους συμπολίτες μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Συγγνώμη που βάλετε μια ανατελεία. Γι' αυτό και κρατήσατε τα ίδια πρόσωπα. Όχι απόλυτα. Μιλάμε για περίπου 45%. Εντάξει. Υπήρχαν όμως οι άνθρωποι, τα στελέχη αυτά, τα οποία από τη στιγμή που φαίνεται ότι ήταν η δυνατή ομάδα και αυτή που κερδίζει, δεν την αλλάζουμε. Το καταλαβαίνουμε. Άλλο αν άλλαξαν οι ρόλοι και οι ευθύνες. Και τα πρόσωπα. Και πρόσωπα. Ότι... Υπήρξε εμπλουτισμός και με καινούργια πρόσωπα. Εμπλουτισμός υπήρξε. Να προσφέρουν σε όσα. Κάναμε στην... Και μην ξεχνάτε, μιλάμε για μια πενταετή θητεία. Μιλάμε για μια πενταετία. Είναι ένας χρόνος ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας, να καταλάβουμε, να μάθουμε από τα λάθη μας, γιατί προφανώς θα ξανακάνουμε λάθη, όπως κάναμε και την προηγούμενη θητεία. Άνθρωποι είμαστε, θα ξανακάνουμε και τώρα. Το θέμα είναι να απαντάς γρήγορα σε αυτά τα λάθη. Να διορθώνεσαι μόνος σου γρήγορα και να γίνεσαι καλύτερο. Σας είπα. Πιο ψηλά, πιο δυνατά και πιο γρήγορα. Παρακολουθείτε το έργο του κάθε αντιπεριφερειάρχη. Ποια είναι η πολιτική που ακολουθείτε? Έτσι δεν το είχαμε συζητήσει ποτέ αυτό. Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ανάγκη καλύτερο ακόμα συντονισμού. Γι' αυτό και σας είπα. Ο δεύτερος βαθμός έχει να κάνει, καταπιανόμαστε με τόσο πολλά, πολιτικά αλλά και πρακτικά, που υπάρχει ανάγκη συντονισμού, γι' αυτό και υπάρχει και αυτός ο καινούριος ρόλος στον αναπληρωτή περιφερειάρχη, ακριβώς που μας δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να αξιοποιήσουμε μια ακόμη θέση, ένα ακόμα στέλεχος, ασχέτως αν ήταν και πριν στη διοίκηση, μιλάω για τον κύριο Μποράνο στην προηγουμένη περίπτωση. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ανάγκη συντονισμού, ούτως ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί οι ίδιοι. Και πολλές φορές να μην μένουν πίσω πράγματα τα οποία έχουν μπει ως προτεραιότητα. Την ερχόμενη εβδομάδα να σας πω ότι έχουμε ήδη κανονίσει την πρώτη επίσημη συνάντηση της νέας Περιφερειακής Αρχής για να δοθούν οι άξονες, οι προτεραιότητες, αλλά και τα χρονοδιαγράμματα των αμέσως επόμενων ενεργειών μας. Και σας λέω ότι αυτή η διαδικασία θα είναι μια τακτική και περιοδική διαδικασία. Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης θα είναι επιφορτισμένος με αυτόν τον συντονισμό και επ' αυτού θα κληθούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, όπως σας είπα και νωρίτερα. Κύριε Φαρμάκη, είναι το στοίχημα για όλους μας. Ναι. Κύριε Φαρμάκη, ποιο είναι τώρα για να πάμε σε εσάς προσωπικά το επόμενο στοίχημά σας όσον αφορά την περιφέρεια? Κοιτάξτε. Το πρώτο, μάλλον, να πούμε το πρώτο για τη νέα θητεία. Το πρώτο, γιατί ξέρω ότι είναι πολλά. Αλλά πείτε μου το πρώτο. Υποβαθμίζω το όραμά μου
το γενικότερο. Για τον τόπο μου, αν σας πω ένα. Θα σας μιλήσω λοιπόν και θα σας απαντήσω όπως μίλησα στην πρώτη συνάντηση που κάναμε μετεκλογικά με την ομάδα. Θεωρώ και είναι και λίγο, θα ακουστεί λίγο ρομαντικό, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό που έχει αξία. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που έχουμε να αφήσουμε δεν είναι μερικά χιλιόμετρα οδοποιίας ή ένα νέο κτίριο. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που έχουμε να αφήσουμε είναι η αλλαγή νοοτροπιών. Νοοτροπιών που έχουν να κάνουν με το ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι χειραφετημένη και δεν είναι. Νοοτροπίες που έχουν να κάνουν με μεγάλες κατακτήσεις, όπως είναι πραγματικά η περιφερειακή διακυβέρνηση. Με μεγάλες κατακτήσεις που πραγματικά θα μεγαλώσουν τον ίδιο το θεσμό της περιφέρειας. Έχω την τύχη να την υπηρετώ, όπως σας είπα, τα τελευταία 14 χρόνια. Από τη στιγμή που γεννήθηκε ως αιρετός θεσμός. Άρα μπορώ να σας πω τι είναι αυτό, απόψη μου πάντα, έτσι. Ναι. Αλλά με την εμπειρία που μπορεί να έχω. Τι είναι αυτό που του λείπει αυτού του θεσμού για να μπορέσει να γίνει αυτό που όταν το σκέφτηκαν, όταν την σκέφτηκαν και συνελήφθη ως ιδέα η περιφέρεια, τι είπαν, ότι θα γίνουν μικρές κυβερνήσεις. Ξέρετε, αυτό το σύνθημα που πραγματικά μοιάζει σε όλους μας το θεμητό και ο στόχος, είμαστε πολύ μακριά από αυτό, ακόμα. Αν λοιπόν πραγματικά μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, είναι ως προς αυτό. Ως προς τα υπόλοιπα θα σας πω ότι η σειρά και ο αεροδιάδρομος, να το πω έτσι, έχει προετοιμαστεί. Έχουμε πραγματικά κάνει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Έχουμε νοικοκυρέψει το διοικητικό και οικονομικό πλαίσιο της περιφέρειας. Αυτό που μένει είναι να μπορέσουμε να δουλέψουμε με μεγαλύτερη ένταση, να βάλουμε μπροστά τις νέες προκλήσεις. Βλέπουμε ήδη και θα δούμε την επόμενη πενταετία τα έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί πλέον να ολοκληρώνονται και φυσικά θα πρέπει να μπαίνουν οι βάσεις για τις νέες γενιές έργων αλλά και προκλήσεων που πραγματικά θα απογειώσουν την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Και ένα πράγμα θα σας πω. Αν την προηγούμενη θητεία είχαμε ως αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς να μας έχει αυτή τη στιγμή ως περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από πρωταθλήτρια στην ανεργία, πρωταθλήτρια στις νέες θέσεις εργασίας, αν έχουμε να δείξουμε τον μεγάλο αριθμό και σε αριθμό εταιριών αλλά και σε προϋπολογισμό στήριξης, τη μεγάλη στήριξη που προσπαθήσαμε με τις δυσκολίες και με τα όποια μέσα μας στην επιχειρηματικότητα, θα ήθελα την επόμενη περίοδο αυτό που θα έχουμε να δείξουμε είναι μια σημαντική αύξηση του ΑΕΠ. Αυτό θα είναι για μένα μια πλήρης απόδειξη ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από μια μικρομεσαία περιφέρεια που ήταν μέχρι τώρα σε όλους τους δείκτες, ναι, να γίνει μια περιφέρεια από την παρέα των μεγάλων. Της αξίζει, μας αξίζει και νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος. Ρομαντικό. Οραματικό θα το έλεγα. Οραματικό. Και δεν μου αρέσει ο όρος όραμα, σας είπα, αλλά είναι ο στόχος. Είναι ο στόχος, δεν πρέπει να το αρνούμαστε και πρέπει να στοχεύουμε ψηλά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ σας ρώτησα, επειδή πάντα ξέρω ότι για να ανακοινώσετε οτιδήποτε ή οτιδήποτε, οποιαδήποτε είδηση πρέπει να είναι 100% σίγουρη. Έλεγα μήπως βγάλω κάποια είδηση για την πρώτη μεγάλη ανακοίνωση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για το 2024. Σας είπα. Οι ανακοινώσεις, είμαστε πολύ μακριά από οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση. Πραγματικά δεν έχουμε λόγο να κυνηγάμε την είδηση. Αυτό που πρέπει να κυνηγάμε είναι να κάνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη. Και αυτό προκύπτει μέσα από πολλή δουλειά και λιγότερα λόγια. Αλλά θα προτιμήσω να μιλήσουμε με τις πράξεις μας όπως κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Προεκλογικά μπορεί να είπαμε δύο κουβέντες παραπάνω γιατί το επιτάσσει η περίοδος και είναι και υποχρεωτικό για μια περίοδο, ναι, που πρέπει να απολογήσεις το έργο σου. Μην ξεχνάμε ότι θεσμικά θα συνεχίζουμε να ακολουθούμε την υποχρέωση που έχουμε για λογοδοσία. Αρχές του έτους, μέσα στο πρώτο δίμηνο, 2,5 μήνες, θα πρέπει πάλι να απολογήσουμε, να κάνουμε τον απολογισμό δηλαδή του περασμένου έτους. Θα έχουμε την ευκαιρία σε δημόσια διαβούλευση και σε δημόσια συνεδρίαση να απολογηθούμε για το έργο του περασμένου έτους και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε θεσμικά και με ειλικρίνεια απέναντι στον πολίτη. Η δε επαφή μας θα συνεχίσει να είναι απευθείας με τον ίδιο τον πολίτη. Μάλιστα. Κύριε Φαρμάκη, εμείς θα συνεχίσουμε να σας παρακολουθούμε και να παρακολουθούμε και θα το έργο σας. Να προσπαθείτε να βγάλετε είδηση. Και θα προσπαθώ πάντα να βγάλω μία είδηση. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Να ευχηθώ καλή χρονιά και πάλι. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Είμαστε, νομίζω, σε μια περίοδο που πρέπει, νομίζω, και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Βλέπουμε τα κρούσματα και της γρίπης και του COVID να αυξάνονται. Θα πρέπει
να έχουμε το νου μας. Πρέπει να καταλάβουμε, νομίζω το καταλάβαμε, γιατί ήταν ισχυρό σοκ και μάθημα για όλη την κοινωνία, το πόσο σημαντικό πράγμα είναι η υγεία και θα πρέπει να τη διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο. Υγεία λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα και...